Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, καθώς επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα σενάρια των τελευταίων ημερών. Μετά τα λεπαλήλα όχι που έλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την αντιπολίτευση για κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, οι επιλογές του κινήθηκαν στον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και ευρύτερα της δεξιάς, αναδομώντας ταυτόχρονα και το σύνολο της επικοινωνιακής του ομάδας. Το νευραλγικό πόστο του Υπουργού Υγείας εν μέσω της πανδημίας αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χατζουπαντέλας, ο οποίος είναι ορκωτός λογιστής, διατέλεσε μέλος της Επιτροπής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιριών, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και πρόεδρος της Ανόρθωσης. Για τρίτη φορά στη συγκεκριμένη πενταετία αλλάζει πολιτικό προϊστάμενο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μετά την παρέτηση της Έμιλης Γιολίτη, υπουργός, αναλαμβάνει Στέφη Δράκου. Υπηρέτησε στην θέση της Γενικής Διευθύντριας του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου και διατέλεσε Δημοτική Σύμβουλο Στροβόλου. Το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πρόνοιας που θα έχει υπό την ευθύνη του όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίας αναλαμβάνει η ανώτερη λειτουργός του Υπουργείου Υγείας Αναστασία Ανθούση, η οποία συντέλεσε στην διαμόρφωση του σχεδιασμού και δράσεων του Υπουργείου Υγείας, τόσο για την σύσταση του ΓΕΣΥ, όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από την θέση της Διευθύντριας Γραφείου των δύο Υπουργών, Γιώργου Παμπορίδη και Κωνσταντίνου Ιωάννου. Οι συντονιστικές δράσεις του Επιτρόπου Εθελοντισμού διευρύνονται και μετονομάζεται σε Επίτροπο του Πολίτη. Στην θέση του Επιτρόπου του Πολίτη διορίζεται ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Παναγιώτης Σεντώνας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Μάριος Πελεκάνος, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος αναλαμβάνει η Νιώβη Παρισινού, θυγατέρα του αείμνηστου Ανδρέα Παρισινού, η οποία διετέλεσε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΚΕΒΕ. Καθήκοντα διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος με σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ανδρέας Ιωσήφ, ενώ ο Βίκτορας Παπαδόπουλος αποσπάται από την Προεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα είναι υπεύθυνος σε θέματα σχετικά με τον διεθνή τύπο και τη διαφώτιση. Η μοναδική ανατροπή των σεναρίων αφορούσε τη θέση του Υπουργού Υγείας που προοριζόταν για τον τέος πρόεδρο της Βουλής Αδάμου Αδάμου. Οι έντονες αντιδράσεις από το ΑΚΕΛ και οι επικρίσεις που δέχθηκε από μερίδα βουλευτών του κόμματος τον ανάγκασαν να αρνηθεί την υπουργοποίησή του. Μετά από πολύ και ώριμη σκέψη, αναλογιζόμενος και τις όποιες λανθασμένες εντυπώσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περί δικής μου πολιτικής ασυνέπειας και θέλοντας να μείνω πιστός στις αρχές που με χαρακτηρίζουν από την πρώτη στιγμή της ανάμειξής μου στην πολιτική, αποφάσισα να μην αποδεχτώ την πρόταση του κ. Αναστασιάδη παρά το ότι έγινε μέσα από το φακό και το κριτήριο της προσφοράς στο λαό. Η άρνηση Αδάμου προκάλεσε αναταράξεις στο Προεδρικό Μέγαρο, με τους Αβέροφ Νεοφίτου και Χάρη Γεωργιάδη να σπέβδουν το πρωί εσπερσμένα στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκτός κυβερνητικού σχηματισμού παραμένει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσος, καθώς όπως ο ίδιος δήλωσε, αν και του έγινε πρόταση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραμείνει στην κυβέρνηση, ο ίδιος επέλεξε να αποχωρήσει. Η διαβεβαίωση και η ανάληψη καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου.